Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πριν από 3 μήνες, στις 21 Φεβρουαρίου, συζητήσαμε ξανά στην αίθουσα αυτή την υπόθεση Νοβάρτης, την σκευωρία που έχει στηθεί με ομό και κοινικό τρόπο πάνω σε ένα υπαρκτό διεθνές ιατροφαρμακευτικό σκάνδαλο που σε καμία χώρα δεν εμφάνισε πολιτικές διακλαδώσεις. Αυτές κατασκευάστηκαν μόνον στην Ελλάδα. Τι μεσολάβησε πολιτικά από τις 21 Φεβρουαρίου έως σήμερα, αυτούς τους 3 μήνες. Μεσολάβησαν γεγονότα και καταστάσεις που δημιουργούν για την κυβέρνηση, δυστυχώς και για τη χώρα, το απόλυτο αδιέξοδο σε όλα τα μέτωπα. Το πρώτο που συνέβη τους 3 αυτούς μήνες είναι η παταγώδης κατάρρευση του αφηγήματος της δήθεν καθαρής εξόδου. Στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό τον Νοέμβριο του 2017, είπα από το βήμα αυτό, συνεχίστε την δική μας πολιτική της προληπτικής πιστωτικής γραμμής που είχε εγκριθεί από το Eurogroup τον Νοέμβριο του 2014, οτιδήποτε άλλο επιχειρήσετε θα είναι τρεις χειρότερο, βλαπτικό για τη χώρα, για την οικονομία, για την προοπτική των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό δυστυχώς επαληθεύεται. Διότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να βγαίνουμε από το δάνειο, να μένουμε σε επιτήρηση, να μένουμε σε αυστηρούς δημοσιονομικούς όρους, να μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο που είναι ναρκοθετημένη, υπονομευμένη, μια περίοδο ανεμικής, ανεπαρκούς ανάπτυξης, στάσιμο χρεοκοπίας, υψηλής ανεργίας, δυσπραγίας, μια περίοδο αβεβαιότητας, χωρίς δυνατότητα πραγματικής πρόσβασης στις αγορές, χωρίς δυνατότητα αναχρηματοδότησης του χρέους μας και κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών από τις αγορές. Όλοι λένε τώρα προληπτική πιστωτική γραμμή, αρνούνται βεβαίως τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη και πρωτίστως η Γερμανία, διότι δεν θέλει να υφίσταται εσωτερική φθορά στο κοινοβούλιο της, γιατί υπάρχει γερμανική αντιπολίτευση που το αρνείται. Άρα έχουμε έξοδο στο πουθενά. Έχουμε απόλυτη αβεβαιότητα, έχουμε μια περίοδο η οποία όχι μόνο δεν είναι καθαρή, αλλά είναι δυστυχώς απολύτως βρώμικη από πλευράς προοπτικών. Και βέβαια όλα αυτά τα διαχειριστεί μια επόμενη κυβέρνηση, της οποίας περιορίζονται οι δυνατότητες, οι διακριτικές ευχέρειες. Στην πραγματικότητα δηλαδή εγκλωβίζεται η βούληση του ελληνικού λαού. Αναλαμβάνονται δεσμεύσεις οι οποίες δεσμεύουν για πολλές δεκαετίες τους Έλληνες, μέχρι το 2060. Δυστυχώς όμως υπάρχει αδιέξοδο και στον πιο ευαίσθητο χώρο που είναι η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Να μιλήσω για τα ελληνοτουρκικά, να μιλήσω για το γεγονός ότι δυστυχώς για πρώτη φορά έχουμε αναβάθμιση των μονομερών διεκδικήσεων και από γκρίζες ζώνες έχουμε ανοιχτή επίκληση τουρκικής κυριαρχίας σε νησιά και βράχους του Αιγαίου. Να μιλήσω για τις νέες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στον Εύρο και τα νησιά. Να μιλήσω για την υπόθεση των φρεγατών. Να μιλήσω για το γεγονός ότι έχουμε ήδη για 3 μήνες κρατούμενους τους 2 στρατιωτικούς μας στις φυλακές της Αδριανούπολης. Αλλά ας πάρουμε το θέμα που προωθεί η κυβέρνηση, επενδύει και προσπαθεί στο ανώτατο επίπεδο, που είναι το ονοματολογικό. Διαβάζω σήμερα πληροφορίες που ελπίζω να έχουν διοχετευθεί σκοπίμως για να απορριφθούν, να διαψευστούν. Διαβάζω πληροφορίες που θέλουν να ελπίζω ότι είναι προβοκάτσια. Ότι προτάθηκε το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας του Ίλιντεν και η ελληνική κυβέρνηση στο επίπεδο του Πρωθυπουργού το συζητά σοβαρά. Κοιτάξτε, σας μιλώ εγώ που έχω υπερασπιστεί την λύση του σύνθετου ονόματος με γεωγραφικό προσδιορισμό για κάθε χρήση έργα όμνες.
και το έχω υπερασπιστεί αυτό ενώπιον του ΟΗΕ και όλων των διεθνών οργανισμών και διμερώς. Αλλά μιλάμε για γεωγραφικό προσδιορισμό, όχι για ιδεολογική χρήση της ιστορίας σύμφωνα με τις επιλογές της γειτονικής μας χώρας. Η επιλογή Μακεδονία του Ίλιντεν είναι η επιτομή του αλυτρωτισμού, είναι ο αλυτρωτισμός αυτοπροσώπος. Περιμένω σήμερα διάψευση επίσημη του Πρωθυπουργού ότι το όνομα που αποκλείεται είναι το Μακεδονία του Ίλιντεν. Άλλα ονόματα με γεωγραφικό προσδιορισμό, με όλες τις εγγύησεις της Διεθνούς Συμφωνίας που μας κατοχυρώνει νομικά και της αναθεώρησης του συντάγματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας που δεν συνιστά δική μας κατοχύρωση, αλλά κατοχύρωση δική τους και ιδίως αυτών που θα υπογράψουν εκ μέρους τους, τα συζητάμε. Αλλά Μακεδονία του Ίλιντεν σε καμία περίπτωση, διαβάστε ιστορία. Μην παίζετε με κρίσιμα κεφάλαια της ιστορίας της Μακεδονίας, ιδίως με περιόδους πολύ μεγάλης αμφιβολίας που οδήγησαν σε δεινά. Τι απέμεινε? Απέμεινε ο εκβιασμός των θεσμών, ο διχαστικός λόγος, η ανάδειξη των εσωτερικών εχθρών, του μαύρου μετόπου, όπου μαύρο μέτωπο είναι το μέτωπο της λογικής, της υπευθυνότητας, των δύσκολων αποφάσεων. Και ναι, είμαστε το μέτωπο της λογικής, το μέτωπο της ευρωπαϊκής πορείας, το μέτωπο της σταθερότητας. Αλλά με τον αυτόνομο λόγο κάθε παράταξης, με τον λόγο κάθε πολιτικού προσώπου, με τις αξίες μας, με τις ειδικότερες επιλογές μας. Εάν το ζητούμενο είναι η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, χωρίς αυτήν η χώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Και έχω περιγράψει με πολύ αναλυτικό τρόπο τι συνιστά στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και των κυβερνητικών του εταίρων επίσημων και αφανών. Συνεχίζεται με παιχνίδια στο ζήτημα της αναθεώρησης του συντάγματος, με παιχνίδια σχετικά με την αυτοδιοίκηση, με παιχνίδια σχετικά με τον εκλογικό νόμο και στοχοποιείται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα μη αρεστά πρόσωπα, τα επικίνδυνα πρόσωπα, τα πρόσωπα που ασκούν αντιπολίτευση, ιδίως δε στο εσωτερικό του κινήματος αλλαγής, της δημοκρατικής παράταξης, δίνεται ρεσιτάλ ευτέλειας. Είναι όμως όλα τόσο εμφανή. Με βρίσκετε σε όλα μπροστά σας. Και θα με βρίσκετε. Με βρίσκετε μπροστά σας στα θέματα της οικονομίας, λόγω της ιστορικής μου συμμετοχής σε όσα έγιναν στον χώρο της οικονομίας για να μείνει όρθια η χώρα. Με βρίσκετε μπροστά σας στους θεσμούς, λόγω εμπειρίας και ειδικότητας. Με βρίσκετε μπροστά σας στα θέματα των δικαιωμάτων, γιατί δεν περιμένω από εσάς να μου πείτε τι θα κάνουμε στο σύμφωνο συμβίωσης ή στην αναδοχή από ομόφυλες οικογένειες. Και με βρίσκεται μπροστά σας στην εξωτερική πολιτική, γιατί δεν εξαρτώ τη θέση μου από το τι κάνει ο κύριος Καμένος και οι φίλοι του, αλλά από το εθνικό συμφέρον. Και το εθνικό συμφέρον μου λέει ναι σε λύση σύνθετη με τις εγγυήσεις που είπα, αλλά όχι σε αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια. Θα πέφτετε επάνω μου και στα θέματα των εσωτερικών συσχετισμών στη Δημοκρατική Παράταξη. Γιατί όλη η βάση της παράταξης είναι εναντίον κάθε τέτοια συναλλαγής με το ΣΥΡΙΖΑ, κάθε τέτοιου γελίου φλερτ. Αλλά ας πάμε στο θέμα υπό τη στενή έννοια. Τι έγινε τους τρεις μήνες αυτούς? Προέκυψε κανένα στοιχείο? Υπήρξε κάτι που εμπλούτησε τον φάκελο? Έχετε κάτι που επιβεβαιώνει τις κομποριμοσύνες και τους ισχυρισμούς σας, τις ελπίδες σας, τα όνειρά σας? Όχι, αρχίζει ο εφιάλτης σας. Γιατί είναι απολύτως άνθρακες ο θησαυρός της Νοβάρτης. Ο νέος Γαλιλαίος εμφανίστηκε προηγουμένως ενώπιόν σας και είπε «Το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών είναι η Νοβάρτης, αλλά όχι για πολιτικά πρόσωπα. Στρίβιν δια του Αραβόνος». Διότι έχει καταλάβει και αυτός, ως νέος Γαλιλαίος βεβαίως, τι ακριβώς συμβαίνει. Από τις 21 Φεβρουαρίου σήμερα τρεις μήνες,
η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης λειτουργούσε με αρμοδιότητες εισαγγελέα. Οι εισαγγελέας διαφθοράς και οι επικουροί της συνεχίζουν την δική τους προκαταρκτική εξέταση για όλους, πρώην υπουργούς και μη πολιτικά πρόσωπα, για την νομιμοποίηση εσόδων, το ξέπλυμα. Πραγματική δωροδοκία έχεις όταν έχεις ξέπλυμα. Τα άλλα είναι συκοφαντίες και συνωμοσίες. Και φυσικά δεν υπάρχει τίποτα. Δεν περιμένει τη σημερινή απόφαση της Βουλής η εισαγγελία για να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για το ουσιαστικό ζήτημα που είναι η νομιμοποίηση εσόδων. Ξέρει γιατί έχει αρμοδιότητα και γιατί δεν έχει αρμοδιότητα. Τι έχει συμβεί τρεις μήνες? Το απόλυτο φιάσκο. Αν υπήρχε το παραμικρό, ένας κόκκος στοιχείου χωρίς σεβασμό στη μυστικότητα της ποινικής προδικασίας, χωρίς σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας, θα είχατε κάνει πανηγύρι. Όλοι οι κυβερνητικοί και κράκτες θα το είχαν κάνει πρώτο θέμα, θα είχαν στήσει χορό. Οι δημοσιογράφοι παραεισαγγελείς, οι υπουργοί, όλοι οι πρόθυμοι υποστηριχτές της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και λοιπόν συγγενών. Άρα δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Το απόλυτο μηδέν. Άρα, τι έχει μείνει? Η αγωνία για την αποκάλυψη της σκευωρίας. Δεν θέλετε να γίνουν τα αποκαλυπτήρια των μαρτύρων, των ψευδομαρτύρων. Δεν θέλετε να βγει η κουκούλα. Θα βγει όμως. Και βεβαίως θέλετε να αποφύγετε κάθε εξέτασή τους. Ακόμη και με κρυμμένα πρόσωπα και χωρίς ονόματα. Και κυρίως κάθε αντεξέταση. Ούτε καν ο Κωνσταντίνος Φρουζής δεν εκλήθη να εξεταστεί, παρότι του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη. Η πέτρα του σκανδάλου, το κομβικό πρόσωπο, μα κανείς δεν τον φωνάζει. Για μία εξέταση και για μία αντιπαράσταση. Σημειωτέων μεταξύ όλων όσων λέει επιμόνως ο Φρουζής είναι ότι έναν άνθρωπο δεν τον έχει συναντήσει ποτέ στη ζωή του, τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Μα πώς δεν με συναντήσει? Εγώ είμαι παντελώς άσχετος με το θέμα. Δεν έχω να πω τίποτα επί της ουσίας. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν διασταυρώθηκα ποτέ με την πολιτική φαρμάκου. Ούτε είχα αρμοδιότητα, ούτε έκανα καμιά επαφή, ούτε ασχολήθηκα. Δεν έτυχε. Το μόνο που έκανα είναι, σας θυμίζω, να κουρέψω ομόλογα φαρμακευτικών εταιριών και προμηθευτών υγειονομικού υλικού ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επαναλαμβάνω, αν υπάρχει ένα μισητό πρόσωπο στο χώρο, είμαι εγώ λόγω του κουρέματος των ομολόγων. Τώρα όμως υπάρχει ο οριμαγδός των μηνύσεων. Μηνύσεις κατά των ψευδομαρτύρων και συκοφαντών, κατά ηθικών αυτουργών και συνεργών. Μηνύσεις κατά του Πρωθυπουργού και Υπουργών, όχι για συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας, αλλά για τον σφετερισμό της ιδιότητας κρατικού οργάνου προκειμένου να αλλοιωθούν θεμελιώδεις θεσμοί του πολιτεύματος όπως η διάκριση των εξουσιών και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και υπάρχουν πολλών ειδών αντισαγγελείς. Υπάρχει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο αρμόδιος για την εποπτεία των εισαγγελέων διαφθοράς, ο κύριος Παπαγεωργίου που επιφυλάσσεται και που δεν έχει παράσχει την ποινική ασυλία στους τρεις κουκουλοφόρους μάρτυρες. Επιφυλάσσεται. Δεν έχει θέση οριστικά στο αρχείο. Δεν έχει διατάξει την αποχή από την δίωξη για την ακρίβεια για τους τρεις μάρτυρες. Και περιμένει η κυρία του Λουπάκη να του πει την άποψή της γιατί ζήτησε η ίδια, όχι από αυτόν, αλλά από τον υφιστάμενό της εισαγγελέα πρωτοδικών, να δώσει την ανωνυμία. Ανοιχτό το ζήτημα. Και η μήνυσή μας κατά της κυβέρνησης, κατά των μελών της κυβέρνησης, όχι όλων όσων εντόπισε ο εισαγγελέας, γιατί εγώ δεν είχα αναφερθεί σε όνομα, διαβιβάστηκε στη Βουλή. Εδώ και αρκετό καιρό. Ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης όμως χθες, παραμονές της σημερινής συζήτησης, εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση για να ανακοινώσει ότι διεβίβασε στη Βουλή έγγραφο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, με το οποίο που χορηγείται αντίγραφο της διάταξης του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κυρίου Ιωάννη Εγγελή, με το οποίο απορρίπτονται οι εγκλήσεις μας κατά των εισαγγελικών λειτουργών. Αυτό είναι μυστικό της προδικασίας.
Αυτό δεν είναι δικογραφία. Αυτό σιωπηρά θα μπορούσε να τεθεί στον φάκελο της μήνυσης κατά των μελών της κυβέρνησης για να συσχετιστεί, αν και κατά τη γνώμη μου δεν έχει καμία σχέση. Τι κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Ποιον θέλει να προστατεύσει? Τι θέλει να σηματοδοτήσει με αυτή τη δημόσια ανακοίνωση? Έτσι σέβεται την εξαρτησία της δικαιοσύνης? Και δεν ξέρει μήπως ότι ο κύριος εισαγγελέας είναι ο ίδιος μηνυτής συναδέλφων του? Έχει μηνύσει ο ίδιος την προηγούμενη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον προηγούμενο αντισαγγελέα επόπτη των εισαγγελέων διαφθοράς και δύο εισαγγελείς επετών συναδέλφους του. Η μήνυσή του ετέθη στο αρχείο από συνάδελφό του και όταν ανέλαβε η σημερινή εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ανεσύρθη από το αρχείο η μήνυση του κυρίου Αγγελή κατά συναδέλφων του. Έτσι θα ανασυρθούν οι μηνύσεις όταν τα στοιχεία θα προσκομιστούν, αλλά για να προσκομιστούν πρέπει να κληθούμε σε προκαταρτική εξέταση. Να κληθούν οι μηνυτές να εξεταστούν, να υποδείξουν μάρτυρες, να προσκομίσουν έγγραφα. Και παραβιάστηκε η ρητή και η ειδική διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 4 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που προβλέπει προκαταρτική εξέταση όταν μηνύονται εισαγγελική λειτουργή και όχι εφαρμογή της γενικής διάταξης του άρθρου 47 που επιτρέπει απόρριψη με απλή μελέτη του εγγράφου χωρίς προκαταρτική εξέταση. Είναι ειδικότερη, ρητή, κατηγορηματική η διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 4. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα για τις μηνύσεις κατά του κυρίου Τσίπρα και των υπουργών του. Αυτές θα κριθούν από την επόμενη Βουλή. Θα κριθούν σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Δεν θα σας απασχολήσω με τα νομικά θέματα. Πήγα στην Επιτροπή όχι επειδή με κάλεσε, αλλά επειδή το ζήτησα επιμόνως. Πήγα λοιπόν στην Επιτροπή και ανέπτυξα τα νομικά θέματα. Γιατί όλη η διαδικασία είναι άκυρη, γιατί οι μάρτυρες, οι κουκουλοφόροι έχουν εξεταστεί κατά τρόπο αντιδικονομικό και είναι άκυρες οι καταθέσεις και γιατί υπάρχει αρμοδιότητα της Βουλής. Πάρτε το σχετικό. Είναι το αντίγραφο της τοποθέτησής μου στην Επιτροπή Προκαταρτικής Εξέτασης με όλη τη νομική τεκμηρίωση για να μην σας κουράζω. Αλλά γιατί να λέμε πολλά? Η ίδια η δικαιοσύνη, η ίδια η εισαγγελική αρχή έχει αποφανθεί για το θέμα της αρμοδιότητας. Διαχώρησε τις αρμοδιότητες. Διαβίβασε στη Βουλή με έγγραφο της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου τα ζητήματα για τα οποία θεωρεί ότι η αρμόδια είναι η Βουλή. Και κράτησε στη δικαιοσύνη ζητήματα στα οποία θεωρεί ότι είναι αρμόδια η δικαιοσύνη, δηλαδή η νοημοποίηση εσόδων, το ξέπλυμα. Και συνεχίζει την έρευνά της. Η κυβέρνηση, η πλειοψηφία κάνει το εξής απίθανο. Λέει, θα αποφασίσουμε σήμερα αν για την νοημοποίηση εσόδων είναι αρμόδια η εισαγγελία. Μα είναι αρμόδια και συνεχίζει. Δεν το έστειλε, δεν περιμένει απόφαση της Βουλής. Συνεχίζει από μόνη της. Θεωρεί ότι έχει αρμοδιότητα και ορθώς. Για τα άλλα θεώρησε ότι έχει αρμοδιότητα η Βουλή. Θα αλλάξουν γνώμη οι εισαγγελείς? Πάρτε το έγγραφο με την κατανομή αρμοδιότητος. Δεν υπάρχει καμία αποφατική σύγκρουση αρμοδιότητας. Για σκεφτείτε ανώδοτους εισαγγελικούς λειτουργούς που έχουν αποφανθεί σύμφωνα με την ομολογία, σύμφωνα με την νομοθεσία και αλλάζουν γνώμη, δηλαδή σύρονται πίσω από την πολιτική βούληση και τη σκοπιμότητα της τυχαίας συγκυριακής πλειοψηφίας της Βουλής σε θέματα κράτους δικαίου και ποινικής διαδικασίας. Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς έντιμους και ανεξάρτητους τέτοιους εισαγγελικούς λειτουργούς? Δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί ποτέ εισαγγελικός λειτουργός και μάλιστα στο επίπεδο της εισαγγελίας εφετών και της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που θα κάνει αυτήν την ατιμία να έχει αποφανθεί για την αρμοδιότητά του, να έχει σεβαστεί την ομολογία και την πρακτική και να έρθει μετά κατ' επιταγή πολιτική, κομματική, μικροκομματική σκεύωρων να πει ότι αλλάζω γνώμη και γίνομαι ενεργούμενο του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Θα είχατε εμπιστοσύνη εσείς? Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον θεσμό της δικαιοσύνης και στη συντριπτική πλειονότητα των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Θα θεωρούσα όμως κατάπτυστο έναν εισαγγελικό λειτουργό που είναι
έρμεο στα χέρια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και των σκοπιμοτήτων της. Δεν θα ήθελα να υπάρχει στο δικαστικό σώμα τέτοιος δικαστικός υπουργός. Και για να μην λέμε πολλά, ακούστε, λέτε ψέματα στη Βουλή. Η μόνη υπόθεση η οποία είχε καθαριστεί και η οποία οδήγησε σε βαριά ποινική καταδίκη είναι η υπόθεση Τσοχαντζόπουλου. Η καταδίκη επευλήθη τυπικώς για ξέπλυμα, για νοημοποίηση εσόδων. Δεν δικάστηκε ούτε για απιστία, ούτε για δωροδοκία. Αυτά είχαν εξαλειφθεί. Αλλά η δίκη έγινε, η διερεύνηση έγινε, η καταδίκη επιβλήθηκε. Σε κανένα άλλο θέμα δεν έχουμε αντίστοιχο αποτέλεσμα. Τον Ιούνιο του 2011 κατέτεχε το πόρισμα της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για την υπόθεση Τσοχαντζόπουλου με πρόεδρο τον σημερινό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τότε του ΠΑΣΟΚ, Μάρκο Μπόλαρη. Και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δρίτσα, πρόεδρο της σημερινής Επιτροπής. Η Επιτροπή στο πόρισμά της δηλώνει ότι γνωρίζει όλη τη θεωρητική συζήτηση για το τι σημαίνει κατά την άσκηση των καθηκόντων ή όχι. Όλη τη βιβλιογραφία. Και αποφαίνεται και λέει το εξής πάρα πολύ απλό. Η αποσύνδεση της δωροδοκίας από τα καθήκοντα του Υπουργού αποσυνδέει την πράξη από το στοιχείο της αντικειμενικής της υπόστασης. Γιατί εάν δεν έχει γίνει η πράξη αυτή κατά την άσκηση των καθηκόντων, δεν υπάρχει έγκλημα. Άρα δεν χρειάζεται να μιλήσουμε ούτε για αρμοδιότητα, ούτε για παραγραφή, ούτε για εξάλληψη. Αυτό λέει το πόρισμα του 11. Στη σελίδα 81 και στη σελίδα 121 έρχεται ο κύριος Δρίτσας ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και λέει το πόρισμα της πλειοψηφίας αναφορικά με τα κεφάλαια κτλ. Κτλ. Με βρίσκει σύμφωνο. Με βρίσκει σύμφωνο. Όλα. Όλα με βρίσκει σύμφωνο. Ξέρετε πώς κατέληξε. Να πάρετε μετά το λόγο. Να απολογηθείτε παρακαλώ. Μετά. Λοιπόν, κάντε ησυχία, παρακαλώ. Σταματήστε. Ακούστε και συλλογιστείτε. Αναλογιστείτε. Παρακαλώ. Λοιπόν, κάντε ησυχία. Αυτό είναι το πόρισμα. Το καταθέτω. Δείτε οι δύο σελίδες 81 και 121 και επόμενες για τον κύριο Δρίτσα και τις απόψεις του. Για να φτάσει στο συμπέρασμα αυτό, η Επιτροπή, με συμφωνία του κυρίου Δρίτσα και όλων, έκανε αυτό που ζητάμε. Πλήρη έρευνα επί της ουσίας. Μάρτυρες, έγγραφα, δικαστική συνδρομή. Και μετά το έστειλε στο ειδικό δικαστήριο, λέγοντας ότι μόνο το ειδικό δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί. Και το ειδικό δικαστήριο, δια του συμβουλίου του, είπε ησυχία, ότι κύριε Δρίτσα, παρακαλώ. Έχουν εξαλειφθεί άλλα αδικήματα και άλλα πάνε στην δικαιοσύνη, δηλαδή το ξέπλυμα. Αυτά έχει πει ούτως ή άλλως και το 92 το ειδικό δικαστήριο, αυτό είπε και το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου το 2011. Θα καταθέτω και αυτά τα σχετικά. Κύριε Πρόκειται για εξαπάτηση ομή της Βουλής και για αλλαγή της πάγιας πρακτικής για λόγους μικροσκοπιμότητας. Πρόκειται για μία θεσμική και δικονομική αθλειότητα. Κύριε Βενιζέλο. Τελειώνω. Ευχαριστώ. Αλλά οι υπουργοί μίλησαν διπλό χρόνο, έτσι. Όχι, 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 καθόλου. Λοιπόν. Εντάξει. Τα γνωρίζω καθένας. Ακούστε. Και άλλοι τηρήσανε ακούστε. Ευλαβικά τους χρόνους. Αλίμονο. Αυτό το οποίο θα συμβεί τώρα είναι πάρα πολύ απλό. Αλίμονο. Η δικαιοσύνη συνεχίζει για την νοημοποίηση. Δεν πρόκειται να βρει τίποτα. Ψάχνουν, ανοίγουν, κλείνουν μετά. Διότι ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Και απλώς θα αναγκαστεί να πει και αυτή ότι είναι αναρμόδια, για να μην πει η Επιτροπή της Βουλής ότι η δωροδοκία έχει εξαλειφθεί. Αλλά εμείς θέλουμε να ερευνηθεί επί της ουσίας. Και θα ερευνηθεί επί της ουσίας. Θα ερευνηθεί επί της ουσίας πρώτον με τις μηνύσεις που έχουμε υποβάλει και με τις αγωγές που θα υποβάλουμε και βεβαίως την επόμενη Βουλή και με την ειδική επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 86 του Συντάγματος. Μόνον αυτή η μέθοδος οδηγεί σε πραγματικό αποτέλεσμα. Όλο το άλλο είναι ένα παιχνίδι, ένα πινκ-πονκ προκειμένου να μην πει η Βουλή την πραγματικότητα την νομική
και να αναγκαστεί να την πει δικαιοσύνη. Θα την πει. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Τι αποφασίζει η Βουλή σήμερα? Εγώ συμφωνώ με την ύπαρξη 10 καλπών και συμφωνώ με το ερώτημα ναι ή όχι στην άσκηση ποινικής δίωξης. Δεν προβλέπεται καμία αιτιολογία από τον κανονισμό της Βουλής. Ούτε επιτρέπει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα απόφαση επί της αρμοδιότητος. Το μόνο που επιτρέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός είναι απόφαση για το αν ασκείται ή όχι ποινική δίωξη. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη απάτη, επικοινωνιακή και θεσμική. Η Βουλή σήμερα αποφασίζει να μην ασκηθεί ποινική δίωξη για τα 10 πρόσωπα που συκοφαντικώς κατηγορούνται. Η αιτιολογία είναι εικονική και είναι νομικώς ανυπόστατη. Αυτό το αποτέλεσμα είναι δεκτό. Πράγματι, δεν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των 10 προσώπων, διότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο. Αν θέλετε να ψηφίσετε έρευνα δικαστική, ψηφίστε ναι να πάει η υπόθεση στο ειδικό δικαστήριο και στο Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου. Κάνετε όμως δυστυχώς άσχημα παιχνίδια εργαλειοποίησης και ταπείνωσης της δικαιοσύνης. Σας επαναλαμβάνω, λίγοι, μετρημένοι στα δάχτυλα, γνωστοί, είναι οι πρόθυμοι. Οι πολλοί δικαστικοί και οι εισαγγελικοί λειτουργοί είναι έντιμοι και ανεξάρτητοι παρά την σωρία ποινικών και πειθαρχικών διώξεων. Ανθίσταται η ολομέλεια του Αριουπάγου, ανθίσταται το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Ακόμη και όταν έχουν επιβληθεί οριστικές παύσεις. Ακόμη και όταν γίνονται τοποθετήσεις και αποσπάσεις τιμωρητικού χαρακτήρα. Γιατί πιστεύουν στους θεσμούς, αλλά και γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, άλλαξαν οι πολιτικοί συσχετισμοί. Έχετε υποστεί, κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας, συντριπτική, πολιτική, δικανική και ηθική ήττα. Οι ευθύνες είναι πολλές και πολυεπίπεδες. Άλλες του Πρωθυπουργού και των Υπουργών, άλλες οι δικές σας, αλλά έχετε κι εσείς ευθύνη, γιατί ψηφίζετε στο πλαίσιο μιας δικαστικής αρμοδιότητας της Βουλής, την οποία ευτελίζετε. Ο εκβιασμός των θεσμών δεν θα περάσει. Ο σφετερισμός της εξουσίας δεν θα περάσει. Η αλλίωση των θεσμών θα ανακοπεί. Υπάρχει πρόβλημα δικαιοσύνης, πρόβλημα κράτους δικαίου, πρόβλημα στην πραγματικότητα αντοχής των θεσμών. Γι' αυτό η μόνη καθαρή λύση είναι εκλογές και άλλη κυβέρνηση που θα ανορθώσει τη χώρα.